Επιστρέψαμε με Winsport FM 94,6. Πάμε να πούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ. Ασφαλώς, με τι άλλο. Με την ομάδα που είχε την τεράστια είδηση της ημέρας, αναμενόμενη, αλλά όταν γίνεται και ανακοίνωση, όλα τελειώνουν οριστικά. Αντωνή Μαρσιάλ, λοιπόν, παίχτης της ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης μαζί μας. Χαίρετε. Γεια σας, κύριε. Έτσι, δεν λες. Πρέπει να πέσουν πρώτα οι υπογραφές για να. Αν δεν δω ανακοίνωση. Είναι και τυπικό, ναι. Είναι τυπικό, εντάξει. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, γιατί ξέραμε ότι δεν είχε το άνθρωπο κάποιο πρόβλημα ιατρικό από πριν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πάντα να περιμένεις να είναι και υπογραφές, να γίνουν όλα τα τυπικά, η παρουσίαση, οι φωτογραφίες, ξανά ανοίξει το μουσείο, όλα όσα έγινε στον Αντώνη Μαρσιάλ απόψε που πήρε το νούμερο 26 και θα το φοράει μέχρι το 2027, δεν ξέρω βέβαια αν του χρόνου το αλλάξει. Υπάρχει το αγαπημένο του 9 ή το 11 ή το δεν ξέρω και εγώ τι. Υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος για το συγκεκριμένο νούμερο ή έτσι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, όχι. Α, εντάξει, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ο Αντωνίνε το 9 ήταν, θυμάμαι να θέλει πάντα, να είχε και συγκινάει ναι. τα λεπτά χρόνια. Αλλά δεν είναι διαθέσιμος, πως αντιλαμβάνεσαι, και την εποχή και την περίοδο που φτάνει στην Αθήνα και αποκτάται από την Ένωση, δεν είναι και εύκολο να είναι πολλά διαθέσιμα ναι, σωστά. νούμερα, έτσι. Μιλάμε για την εκτός συγκλονιστικό πρόβλημα, θα πω εγώ, τελευταία κίνηση τσάκ. Οπα. Ναι. Εκτός συγκλονιστικό πρόπτου είπα. Ναι, οκ, ναι, okay, γιατί ήρθα κάτι... Όπως φαίνεται δεν φάνει τελευταία. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είπες και τελευταία. Όχι απλά. Ναι, παιδιά, όποιος πήγε και τελευταία, νομίζω ότι δεν είναι στην λογική της κατάστασης που βιώνουμε. Μάλιστα. Θυμίζω ότι μια μέρα πριν αποκτηθεί ή πριν τελειώσει το θέμα του Μαρσιάλ, τυπικά και όχι ουσιαστικά, στην ΑΕΚ αυτό που έλεγε ο Ματίας Αλμέιδα είναι ότι έχει μεγάλο ρόστερ. Ναι. Μετά από 20 λεπτά έβγαινε ότι έρχεται ο Μαρσιάλ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εντάξει, στο θέμα του Φορ είναι πολύ προφανές ότι δεν θα είχε πρόβλημα να έρθει ένας ακόμα ο Αργεντινός τεχνικός, γιατί είχε δώσει και την κατάθεσή του και για το Φοφανά, θυμίζω. Ναι. Οπότε δεν ήταν αρνητικός. Αλλά γενικά και ειδικά, επειδή είναι μια νέα τάξη πραγμάτων στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ και είναι το πρώτο καλοκαίρι που διανύουμε με τον Μάριο Ελιόπουλο στο τιμόνι και στην ιδιοκτησία του της Κιτρινού Μαύρης ΠΑΕ, πρέπει να έχουμε πάντα ανοιχτά τα ραντά. Μπορεί εκείνη να θελοκινούνται υπόγεια. Ναι. Εμείς θα τα έχουμε ανοιχτά και να το νου σου. Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι την 30η Σεπτέμβρη μην προκύψει κάτι. Ήδη νομίζω η φημολογία έχει αναπτυχθεί πολύ. Υπάρχει πάντα κάτι που γίνεται, να είμαστε ειλικρινείς, όταν υπάρχει κινητικότητα και αποκτάται παίχτης όπως είναι ο Μαρσιάλ για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε είτε για τον Ράμος που έχει υποθεί στην Αθήνα, είτε για τον Κιάερ, είτε για τον Μαρσιάλ. Αυτό, αυτό, χθες αυτό το όνομα Ρωτή, του Κιάερ, ναι. Έχει πάει ένα μέρα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, okay. Η πρώτη φορά, η πρώτη πρωτού γίνει με τον Μαρσιάλ, μου λέγανε για Ράμος. Ήταν εκείνη τη μέρα που όντως η ΑΕΚ δούλευε την περίπτωση του Μαρσιάλ, που ήταν μια αγαναμέτρηση τη Δευτέρα, θυμίζω. Έπειτα από δύο μέρες που προέκυψε το θέμα του Μαρσιάλ και περιμέναμε απλά την άφηξή του, λέγανε ότι θα έρθει κι άλλος. Και μετά από το Ράμος είχαμε πάει στον Ματίπ. Α, ναι, οκ. Okay. Και κυρίως αυτό είχε γίνει γιατί ο κύριος Αντώνης Ηλιόπουλος είχε ξάδερφο στο ιδιοκτήτη, είχε βγάλει μια ανάρτηση με τον W7, το θυμάστε. Ναι. Που έλεγε coming soon και στο Instagram το προφίλ του Ματίπ είναι 007. Α, μάλιστα. Και είχε παντρευτεί από εκεί μάλλον, από όσο μπορώ να καταλάβω, έτσι. Και το τελευταίο είναι που ακούμε για τον Κιάερ. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι, τα ακούμε σε επίπεδο φημολογίας, δεν έχει γραφτεί κάτι, δεν έχει υποθεί κάτι. Σίγουρα δεν τα ακούμε βερεσέ. Αλλά ναι, αυτό λέω, κρατάμε πάντα μια πισινή για να είμαστε okay. stand-by. Και βλέπουμε, εντάξει, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά και το στόπεδο ο Ματίας Αλμέιδα είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Υπολογίζει και τους τέσσερις το ίδιο. Το διαπιστώσαμε νομίζω και στην προηγούμενη αγωνιστική που έπαιξε και ο Μίτογλου με τον Κάλλενς, γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Βίντα με τον Κουκουτί. Θυμίζω λόγω της κλήσης που δεν έγινε ανάκληση, άρα δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Και του Βίντα λόγω προσωπικού προβλήματος, ο οποίο χρειάστηκε να ταξιδέψει στην κρατεία και να επιστρέψει ευτυχώς. Αλλά δεν ήταν διαθέσιμο και έπαιξαν οι άλλοι δύο που τους υπολογίζει την ίδια ευθεία με αυτούς. Πρώτο και βασικό βέβαια και δικό αμυντικό δίδυμο είναι αυτοί οι δύο για να πάμε και στα αγωνιστικά μας. Γιατί έχουμε και μάτσα. Ναι. Πολύ σύντομα και έχει αρκετά ζητηματάκια που πρέπει να διαχειριστεί ο Ματίας Αλμέιδα. Εκτός από τον Κατσίνοβιτς που πήγε τον Μπάτζο, του Λαμέλα που έχουμε πει ότι προστατεύεται και αυτό που θυμάστε τον είχατε ρωτήσει, είχα πει ότι είναι προτεραιότητα για τους κοινωνικούς μαύρους να είναι στην
στο τέλειο του Παναθηναϊκού. Ναι. Φαίνεται ότι θα συνεχίσει να προστατεύεται για να είναι διαθέσιμο σε αυτό, οπότε θα μπορεί να είναι εκτός και με την Καλυθέα. Προστάθηκαν όμως σε αυτές τις περιπτώσεις και ο Λιβάη Γκαρσία και ο Άμραμπατ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητηματάκια. Όχι, θα μου πεις ότι ο Άμραμπατ δεν είναι βασικός, θα μου πεις ότι ο Κατσίνοβιτς και αυτός έχει τον πάγκο φέτος, όπως και να έχει όμως. Δεν υπάρχουν δύο παίχτες που μπορούν να δώσουν και ανάσες στη διάρκεια του παιδιού. Και βέβαια να αντικαταστήσουν, να την τραβάνε οι προστινοί τους, οι πρώτες επιλογές. Και επιβαρύνονται επίσης παραπάνω αυτοί που είναι και τραβάνε το πιο πολύ, ο Ρώτα, ναι, ο Λίασον και ο Κοϊτά. Άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιώργο, η θλάση του Λιβάη θα τον αφήσει και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έξω? Ή είναι νωρίς ακόμα να το πούμε? Εγώ είμαι σίγουρος, δεν έχει υποθεί κάτι από την ΑΕΚ, για να μας έλεγε εμείς. Θλάση, ξέρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Όχι, όχι, θλάση, μόνο αυτό έχει επικοινωνήσει η ΑΕΚ. Ναι. Θλάση όμως είτε είναι πρώτο και δεύτερο βαθμό, όμως αντιλαμβάνεσαι... Για έναν ποδοσφαιριστή με τόσο μεγάλη ευπάθεια. Ακόμα και πολύ χαλαρή να είναι, μιλάμε για 10 με 15 μέρες στο λιγότερο, Στο λιγότερο, λέω, να είναι να την έχεις προλάβει κιόλας. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει και λογική η απόκτηση ενός ακόμη παίχτη, έτσι. Του Μαρσιάλες. Σαφέστατα, εφόσον ήθελε και το φανά, ξαναλέω, είναι πολύ λογικό να ήθελε να... Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ούτως ή άλλως αποδειχθεί στο χορτάρι, όπως καταλαβαίνεις, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν θα μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει άμεσα, δηλαδή την Κυριακή που έρχεται. Και γενικότερα για τον Μαρσιάλ, νομίζω ακόμα και να είναι στην αποστολή, για παράδειγμα, τον Παναθηναϊκό, θα μπορεί να υπολογίζει και κάνα 30 λεπτό, 20 λεπτό. Όχι, μιλάω για το μέλλον, όχι για το άμεσο. Ναι, στο άμεσο μέλλον και μετά τον Οκτώβριο σίγουρα. Ναι. Που λέμε ότι θα φτάσει το 100%, έτσι, διότι ρυθμό και να παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχής μπορεί να το δίνει και πιο νωρίς ο Κούτς. Με αυτά που θα βλέπει και θα κρίνει εκείνος. Και εφόσον βέβαια μετρήσει είναι αυτές που πρέπει να είναι, για να μην υπάρχει και εκεί μερικά προβλήματα. Νομίζω ότι εδώ δεν έχουμε παίχτη που έχει κάνει βασικό στάδιο προβλήματα. Όλες τις λεπτομέρειες τις βάζουμε κάτω. Οπότε ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντική προσθήκη. Θα δούμε τώρα, εγώ νομίζω ότι ο κότς έχει μια-δύο ενστάσεις στο κεφάλι του για την δεκάδα, δύο σκέψεις. Η πρώτη και βασική είναι για τον πίσω από τον επιθετικό. Από την έννοια ότι η εικόνα του Ιούμπης στο μάτς με την... με τον Βόλο δεν ήταν αυτή που θα ήθελε στο 100%. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στο βαθμό που θα ήθελε στο 10%. Δεν αποκλείεται εκεί να κάνει μια-δύο σκέψεις για να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα τον Τζούμπερ ή κάποιον άλλον. Ή το Μάντελο, έχει περιπτώσει παιχτών που μπορεί εκεί. Και έπειτα θα δούμε αν θα επιστρέψει και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οι υπόλοιποι σέντρες δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία επιλογής, θα διατηρηθούν όλοι. Νομίζω ότι ο Στρακώσιος θα είναι κατά δοκάρια, δεν ξέρω πάει ρώτα, αριστερά θα είναι ο Πήλιος. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο εφόσον εντάξει ο Β' Μνομικοτή αυτοί οι δύο. Και στα χάφ ο Σιμάνσκι με τον Πινέδα θα έχουν το προβάδισμα. Γιόνσον, όχι λες. Νομίζω ότι ο Σιμάνσκι θα διατηρηθεί λόγω ρυθμού. Ναι. Λόγω ρυθμού. Φαντάζομαι όμως ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Γιόνσον ενώπιση και τέτοιου Παναθηναϊκού που έρχεται. Ναι. Αλλά έχει πέτυχα να μάτσει μετά από 2,5 μήνες. Δεν είναι εύκολο να το βάλει. Από 2 μήνες. Ναι. Okay. Δεν είναι εύκολο να... Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην ΑΕΚ έχουμε τραυματισμούς. Ταυτόχρονα έχουμε και γρήγορη αποκατάσταση. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή θυμίζω ότι και τον Γιόνσον, ο οποίος είχε χτυπήσει από αρκάρισμα, το περιμέναμε 2,5-3 μήνες, στα τέλη Σεπτέμβρη και αν είχαμε πει. Και είδαμε ότι ήρθε πολύ νωρίτερα έτοιμος. Σε αυτό το κομμάτι δουλεύει σωστά. Νομίζω ότι στην ομάδα θα πρέπει στο τεχνικό και ιατρικό team να κοιτάξουν πολύ συγκεκριμένα τα προβλήματα που προκύπτουν με νοικούς, γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δικαιολογία τώρα. Δηλαδή να πω και ότι φταίει η προπόνηση, αυτό το δεκαήμερο δεν μπορεί να... Ναι, Γιώργο, ήταν δεκαήμερο εθνικών ομάδων. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να προκύπτει τέτοιο θέμα. Και ότι βγήκανε πολλοί τραυματισμοί. Ναι, που έλειπαν, είχε και 3 μέρες off. Ναι, σωστά. Δηλαδή να πω, ρε παιδί μου, τους πίεσες, ξέρεις, να βάλω κάτω ότι έκανε 10 μέρες προπονήσεις στο κόκκινο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και δεν δικαιολογείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και θα πρέπει, νομίζω, και να ξανακοιτάξω λίγο το πρόγραμμα, δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι και επιστημονικά καταρτισμένος για να τα συζητάς αυτά και να τα αναλύεις, για να ξέρεις ακριβώς από τι προήλθε. Να έχεις και εσύ μετρήσει τις πιέσεις, να έχεις διατροφικές συνήθειες, όλα τα δεδομένα στο τραπέζι για να μπορέσεις να πατήσεις αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι απλά. Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο το κοιτάνε, το είπε. Άλλωστε ρωτήθηκε σχετικά ο Ματίας Αλμέιδα την Κυριακή, θυμίζω, λόγω της απουσίας του τελευταία στιγμή του Ματίας
του Αλιβάη αλλά και των υπολείπων, του Κατσίνοβιτ δηλαδή και του Μπάτσο που ήταν μυϊκά. Και είπε ο άνθρωπος και εκείνος το ίδιο πράγμα, ότι έχουμε βάλει κάτω και τα διατροφολογικά και τα αιματολογικά και τα εργομετρικά και τα GPS και τις μετρήσεις από τις προπονήσεις και το πρόγραμμα έχει περιοριστεί. Γιατί ξαναλέω, αν ήταν η ΑΕΚ και δεν είχε τρίμερο off και δούλευε Δευτέρα μέχρι Δευτέρα για να παίξει το match και είχε ένα μόνο 48 ώρες ελεύθερο παίκτη, θα σου έλεγα ότι προφανώς έπεσε πολύ ξύλο εντός εισαγωγικών στην προπόνηση και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα με μία μέρα πολύ περισσότερη ξεκούραση για τους κυτρινόμαυρους και πολλή δουλειά από την Πέμπτη και έπειτα, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθεί και αυτό με τους μυϊκούς. Γιώργο. Δουλειά του τι είναι να τα βρει αυτά. Στο ρεπορτάζ είχαμε και το θέμα με τα κογκουργήματα που παρήγγειλε η εισαγγελία εφετών. Έτσι, για είναι εξαιρετική δουλειά που κάνει η εισαγγελία εφετών, αν δεν κάνω λάθος. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ανεξαρτήτως της δολοφονίας του Μιχάλη από άνθρωπο, από κάτι παλαιόπαδο ή το οτιδήποτε, η κύρια ευθύνη για μένα είναι εκεί. Ναι. Δεν θα μιλούσαμε καν σήμερα για τέτοια πράγματα. Αν δεν θα είχαμε βιώσει σωστά όλα αυτά που βιώσει, αν δεν είχαν περάσει καν, όχι την, αν δεν μπαίνανε καν στο τρένο που λέω. Ναι. Έτσι, στο τρένο, να φτάσουμε στο έσχατο λέω τώρα. Δεν το μιλάμε ότι κατέβηκαν από τη... Δεν μπορεί να μην προκύπτει ευθύνη. Ποινική, μεγάλη ευθύνη κακουργήματος στους ανθρώπους αυτούς που γνώριζαν, γιατί υπάρχουν επικοινωνίες, τους έχουμε δει τους διαλόγους. Να καταλήγουμε να ακούμε ότι αφήστε τους πάνε για ύπνο. Αυτό είναι εγκληματική αμέλεια, συγγνώμη κιόλας. Είχαμε και το πρωί της δηλώσης του Πισάρο. Του Ροδόλφου, πειραμένος είναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Τώρα αυτά τα μαφία και αυτά δεν μπορούν να καταλάβουν, πρέπει να μιλάνε, νομίζω, με στοιχεία όταν λέμε για μαφίες. Γιατί είπε για την ΑΕΚ, άφησε που είναι για την ΑΕΚ, αλλά αυτό για τη μαφία είπε γενικά στην Ελλάδα, λέει, αυτοί που είναι πάνω. Ναι. Γιατί δεν το έλεγε αυτό μόνο για την ΑΕΚ, το είπε για πολλούς. Εντάξει, όπως και να έχει, νομίζω ότι το πιο σωστό για τον Ροδόλφου θα ήταν λίγο να κάνει, να πει τα παραπονά του, καλό είναι αυτό, ο καθένας έχει την άποψή του, για όνομα του Θεού. Έπρεπε να κάνει και μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι έχει τις ευκαιρίες δηλαδή να πάρει από την ΑΕΚ. Πήρε ευκαιρίες σε πεντατοχρονικής διάρκειας. Ναι, κάπου είδα 16 Ελλάδα και Ευρώπη. Συμμετοχές πρέπει να έχει. Ορίστε. 16 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και νομίζω ότι στις 6 πρέπει να έχει σταματήσει ο Αλμέιδα να περιμένει να ελπίζει. Δεν είδε κάτι. Αν εξαιρέσουμε ένα δύο μάτς που και μια-δύο στιγμές από πάγκο που ήρθε. Δεν έδωσε κάτι παραπάνω. Καλά, προφανώς. Ήταν πολλές φορές τραυματίας. Και γι' αυτό και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν προσαρμόστηκε γενικά, είναι πολλές μεταγραφές που δεν βγαίνουν. Αλλά ναι, κατά ψέματα. Απλά περίμενα ότι εντάξει, ναι, αν έχεις παράπονο, τα λες αυτά. Καταρχήν πρέπει να πούμε εδώ ότι και διαφορετικά θα είχε προσφύγει στη FIFA, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε και στην UEFA. Δεν του χρειάζεται, δεν υπάρχει χρέος κάτι, θα το έλεγε άλλωστε. Πληρώνα πάντα στην ώρα του, δεν του στέλνει κανείς ούτε μισό σεντ. Οπότε τα υπόλοιπα για μαφία και αυτά εγώ δεν τα γνωρίζω, εφόσον τα γνωρίζω πρέπει να μιλάνε λίγο περισσότερο με στοιχεία, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και λίγο εδώ. Ναι, όντως. Τώρα να λέει από το Μεξικό όμως ότι είναι χειρότερο στην Ελλάδα που του είχαν απαγάγει τη θεία και δεν τη σκοτώσαν. Ναι. Και τώρα νομίζω ότι... τι να πω, νομίζω ότι είναι λίγο ακραίο. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει μια πικρία το παιδί, ναι. Επειδή δεν έπιασε εδώ και να έχει αυτό το παράπονο να έχει εκφράσει. Το είπε, αλλά θα μπορούσε να... Να το τεκμηριώσεις. Μπράβο, ναι. Έτσι δεν είναι. Όταν λες κάτι πρέπει να το τεκμηριώσεις και να εννοείς ποιους εννοείς όλους. Ναι, τι ακριβώς εννοείς. Είναι και μαφία και πάει λέγοντας. Πρέπει να το τεκμηριώνεις αυτό, δεν πρέπει να το πετάς έτσι. Ωραία. Εντάξει, φίλε. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.